Γερόντα ευλογείτε, ο Φάνος είμαι. Ναι, Φάνο. Τι κάνεις, Φάνο μου, είσαι καλά και μου. Καλά, Γερόντα, καλά την ευχή σου. Θα είσαι καλά, Φανούλη. Δύο ερωτήσεις, Γερόντα. Ναι, Φάνο. Σήμερα τρώμε ψάρι ή δεν τρώμε τελικά? Φάνο μου, ότι έφαγες, έφαγες, πέρασε η ώρα τώρα. Όχι, ναι, εντάξει, είναι απλώς για να ξέρει λέει ο κόσμος εννοώ. Ναι, Φάνο μου, σήμερα τρώμε ψάρι. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας, διότι τελείωσε η Μεγάλη Σαρακοστή. Και από αύριο αρχίζουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γι' αυτό η παράδοση της Εκκλησίας είναι ότι καταλύομαι ηχθείς. Και στο Άγιον Όρος αυτό συνέβαινε και σε παλαιότερα τυπικά μοναστηριακά, όπως του Αγίου Νείλου της Μονής Μαχαιρά, γράφει μέσα από τον 12ο αιώνα ότι καταλύομαι ηχθείας, την Κυριακή των Βαΐων. Ναι, σήμερα καταλύομαι ψάρι. Τώρα, αν κάποιος έχει μια άλλη αρχή από το πνευματικό του, σεβαστεί. Αλλά η παράδοση μας, οι κανόνες μας, αυτά λένε ότι καταλύομαι ηχθείς την Κυριακή των Βαΐων. Ναι, Σταφάνο, το επόμενο ερώτημα. Πιο επίκαιρο. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, Γέροντα, δεν ήταν μόνος του στη ψευδοσύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, όταν ήθελε να γίνει ένωση της Παπικής Εκκλησίας, με την Παπική Εκκλησία? Στη σύνοδο ήταν μόνος του. Μόνο αυτός δεν υπέγραψε. Και αλλά... αυτοκράτορας και όλοι ήταν εναντίον. Ναι, αλλά η σύνοδος εκείνη δεν ήταν όλοι οι επίσκοποι και όλη η Εκκλησία εκεί. Ήταν 50%, 200, 300. Ήταν πολλοί επίσκοποι. Και ο λαός που δεν ήθελαν να υπεγραφεί η ψευδοένωση που γινόταν με αυτόν τον ακατάλληλον τρόπο. Δεν ήταν, στη σύνοδο μπορεί να ήταν μόνος του, αλλά δεν ήταν μόνος στην Εκκλησία. Υπήρχε μια σωρία επισκόπων, μοναχών, ιερέων, πρεσβυτέρων, διακόνων και πλήθος λαού που ορθοτομούσαν τον λόγο της αληθείας. Απλώς στη σύνοδο ασφαλώς δεν ήταν όλος ο λαός της Ορθοδοξίας εκεί, ήταν κάποιοι εκπρόσωποι. Τώρα, η Εκκλησία του Χριστού, Γέροντα, είναι η πιστή. Ναι. Οι πιστοί φωνάζουν να ανοίξουν οι εκκλησίες, να κοινωνήσουν το σώμα και ο του Χριστού αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Η Σύνοδος ενώ οφείλει να ακούσει τους πιστούς να ανοίξει τις εκκλησίες και ας φάμε τα προστήματα. Και αυτό μια ομολογία Χριστού, πιστεύω, είναι το πρόστιμο. Και φυλακή ακόμα. Φάνω μου να σου πω. Αλλά νομίζω η Σύνοδος οφείλει να ανοίξει τις εκκλησίες, Γέροντα. Λυπούμαι να σου πω ότι δυστυχώς δεν είχαμε σύγκληση συνόδου για τα θέματα αυτά και έτσι παραμείναμε ο καθένας να κάνουμε ό,τι μας φωτίζει ο Θεός ή ό,τι καταλαβαίνουμε μόνοι μας. Συμφωνώ ότι έπρεπε να είχαμε μια συνοδική απόφαση για τα θέματα αυτά, διότι εκτιθέμεθα οι Μητροπολίτες σε προσωπικές αποφάσεις και μετά έχουμε προβλήματα. Αλλά εντάξει, έτσι έγινε. Δεν ξέρω αν έγινε και εμένα ή οτιδήποτε άλλο. Μα ο κόσμος φωνάζει, Γέροντα, νομίζω. Συμφωνώ, Φάνο μου, όλοι υποφέρομαι από αυτήν την κατάσταση. Αλλά θέλω να παρακαλέσω τους αδερφούς μου να δείξουν μια κατανόηση, διότι είναι μια πράξη στην οποία δεν είναι μόνο η Εκκλησία της Κύπρου την οποία που την υιοθέτησε, αλλά όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες και κάποιες που, όπως η Γεωργία που λειτουργούν και κοινωνούν τον κόσμο, βλέπετε και αυτοί με τα απαραίτητα μέτρα. Και δεν ξέρουμε εμείς αν θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε μέτρα ασφαλείας. Και η Εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα Ιεροσόλυμα ακόμα και αυτό τούτο το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος ήδη, όπως είπαμε χθες, ο Γέροντας Εφραίμ μας είπε, έκλεισε τα σύνορά του και δεν δέχεται επισκέψεις. Και τα μοναστήρια τα δικά μας, τα ιερά μοναστήρια μας, και αυτά έκλεισαν και δεν δέχονται επισκέψεις. Όχι διότι φοβόμαστε θα κολλήσουμε εμείς. Δεν είναι αυτός ο φόβος μας. Ο φόβος μας είναι να μην γίνουμε αιτία να κολλήσουν άλλοι άνθρωποι. Σίγουρα όχι στα Άγια Μυστήρια. Από τα Άγια Μυστήρια και από τη Θεία Κοινωνία περισσότερος ουδέποτε μεταδίδονται ή, αλλά είμαστε άνθρωποι που διακινούμαστε σε όλες τις φάσεις της ζωής μας και πρέπει να προσέχουμε και πιστεύω ότι η Εκκλησία για να μην σκανδαλίσει και για να μην δείξει ότι είναι εκτός πραγματικότητος και δεν σέβεται την ευαισθησία του κόσμου, εδέχθηκε αυτήν την ταπείνωση να δεχθεί τα κλίση της Εκκλησίας για τον κόσμο για να συνεργήσει και αυτή σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται. Γι' αυτό και οι αδελφοί μας, οι πιστοί χριστιανοί,
Ας δούμε κατανόηση αυτήν την πράξη της Εκκλησίας. Που επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο η Κύπρος. Αν ήταν μόνο η Κύπρος, θα είχαμε πολλές αμφιβολίες αν κάναμε το σωστό. Αλλά και η Ελλάδα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα Ιεροσόλυμα και η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια και η Ρωσία και η Ρουμανία, που λίγο μιλούσα με έναν αδερφό από τη Ρουμανία. Τα ίδια πράγματα κάνουν εκεί. Και δυστυχώς είναι μια πανδημία που αποφορά όλον τον κόσμο. Ας κάνουμε τον πόνο μας και τον πόθο μας προσευχή διάπηρη, Φάνο μου, να περάσει αυτή τη δυσκολία. Και ας το πάρουμε σαν ένα παιδαγωγικό επιτήμιο για τις αμαρτίες μας, για τις αδυναμίες μας, και ας μετανοήσουμε ενώπιον του Θεού και ο Θεός να μας δώσει το έλεος και τη χάρη Του. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Γέροντα, την ευχή σας. Του Κυρίου. Ποια είσαι εσύ? Παναγιώτα. Ναι, Παναγιώτα.